Sohnander. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Κονσολχάντερ και σήμερα εδώ με ένα ιδιαίτερο επεισοδιάκι το οποίο έχει να κάνει, όπως βλέπετε και από το τίτλο, με μια συλλογή, μια ιδιαίτερη συλλογή πάνω σε ένα όνομα το οποίο είναι συνώνυμο με το gaming και είτε με το arcade gaming αλλά και με το console gaming. Φυσικά δεν μιλάμε για κάποιον άλλον για τα 50 χρόνια που βλέπουμε εκτός από την Atari. Atari. Μια λέξη τρισύλλαβη ουσιαστικά, η οποία στους παλιούς μας φαίνει πολλές και όμορφες αναμνήσεις, στους νεότερους είναι ένα άκουσμα για το ξεκίνημα της video games εποχής, όμως για όσους την ζήσαμε, η Atari είναι χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, ως η εταιρεία που πρωτίστως έβαλε τα video games στα σαλόνια μας. Τι να θυμηθώ. Θα θυμηθώ ότι εγώ προσωπικά το 1989, παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού, Χριστούγεννα, ο πατέρας μου αποφάσισε και η μητέρα μου να μου κάνουν για δώρο πρωτοχρονιάς ένα διαφορετικό δώρο από αυτό της περασμένης, της πρώτης Δημοτικού, τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά που ήταν ένα ρομποτάκι, αποφασίσανε να μου κάνουν δώρο αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, δεν γράφει πουθενά Atari, γράφει TV Game. Τότε, επειδή ήμουν και Δευτέρα Δημοτικού και δεν είχα πρόσβαση στον τύπο του computing, του gaming εκείνης εποχής, η λέξη Atari δεν ήταν πολύ συνυφασμένη με τις δικές μου γνώσεις για τόσο μικρό παιδί κτλ. Οπότε, κάποια στιγμή λοιπόν έμαθα ότι αυτό που είχα το λέγανε Atari, ενώ δεν έγραφε πουθενά επάνω Atari. Αυτό λοιπόν είναι, παιδιά, ένας κλόνος του Atari 2600 Junior, ένας πολύ διάσημος κλόνος εκείνης εποχής που στην Ελλάδα από όσο ξέρω περπάτησε πάρα πολύ, γιατί ήταν σε πολύ πιο οικονομική τιμή από το κανονικό Atari Junior το 2600. Και αυτό ουσιαστικά ήταν το ξεκίνημά μου με την σχέση μου, με την αγάπη μου, με την ανασχόλησή μου με τα video games που κρατάει ακόμα και σήμερα, που προσφάτως έγινα 40 χρονών. Έτσι λοιπόν, με αυτό το μηχάνημα και εγώ αλλά και ο πατέρας μου και η μητέρα μου περάσαμε πολλές όμορφες ώρες παίζοντας διάφορα παιχνίδια τύπου Frogger, Superman, Box, Tennis, Pitfall, River Raid και πολλά άλλα γνωστά παιχνίδια που ήταν ενσωματωμένα μέσα από το μηχάνημα. Να πω ότι έχω και μια κασέτα, μια από τις θρυλικές κασέτες για Atari εκείνη την εποχή, η οποία είναι αυτή εδώ και είναι σαφώς το Space Invaders, ένα από τα πιο μεγάλα hits εκείνης εποχής της Atari, το οποίο φυσικά κουμπώνει επάνω στον κλόνο όπως βλέπετε. Και μπορούσες να παίξεις και με αυτό το μηχάνημα. Φυσικά εγώ τότε δεν είχα καμιά τέτοια κασέτα, κανείς μας σχεδόν που είχε τέτοιους κλόνους δεν είχε κασέτες εξτρά, εκτός από τα Famiclone που λέμε και πολύ γνωρίζετε συνομιλική μου, και με αυτό το μηχάνημα πέρασα ένα χρόνο μέχρι να μου έρθει το 1990 από την Αγγλία, από τον πατέρα μου, το Game Boy από το Λονδίνο. Αυτό ήταν μια ανάμνηση, τι ήταν η Atari για μένα. Πώς ξεκίνησα λοιπόν με την Atari, που πρακτικά ποτέ δεν είχα Atari, εκτός από το Atari Jaguar που ήταν το κύκνιο άσμα της και πέρασα καλά μαζί του και τα έχω πει σε περασμένα βίντεο, όπως θέλετε μπορείτε να τρέξετε για να τα δείτε. Τώρα, τι γίνεται όμως. Εν έτη 2022 γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Atari πίσω στο 1972 στην Καλιφόρνια από δύο μεγάλα ονόματα, τον Trammell και τον Bushnell, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο καταφέρανε να εισάγουν και να δημιουργήσουν το trend των video games πίσω στις αρχές των 70s. Έτσι λοιπόν έχει κυκλοφορήσει από την ίδια την Atari η συλλογή αυτή εδώ που βλέπετε,
Atari 15th Anniversary Collection, Celebration βασικά, ένα mashup, ένα ουσιαστικά virtual museum tour, μια καταπληκτική συλλογή, ένα compilation από την Digital Eclipse, η οποία έχει αναλάβει αυτή την κυκλοφορία, και φυσικά το emulation πίσω, το κορυφαίο emulation που κρύβεται πίσω από αυτά τα παιχνίδια, είναι της M2. Σας λέει κάτι το όνομα, σαφώς ή όχι? M2 είναι η εταιρεία που ανέλαβε να πάει ένα βήμα πιο πέρα και πιο καλά το emulation στο Mega Drive Mini 2, που επίσης σας παρουσίασα πρόσφατα. Σε αυτή τη συλλογή λοιπόν υπάρχουν πάνω από 100 τίτλοι, ιστορικοί τίτλοι, υπάρχουν όμως μόνο οι first party, τα first party releases, δεν θα δούμε third party τίτλους, δηλαδή ας πούμε το Pitfall δεν υπάρχει, καθώς ήταν της Activision, δεν ήταν της Atari, άρα δεν περιμένουμε να δούμε παιχνίδια από άλλες εταιρείες. Αυτή η συλλογή λοιπόν περιέχει παιχνίδια που βγήκαν και κυκλοφόρησαν από την ίδια την Atari στα διάφορα μηχανήματά της ανά τα χρόνια. Δηλαδή όλα τα Atari, το VCS, το πρώτο, μετά το 5200, το 7600 κτλ. Και Atari Lynx, Atari Jaguar, και υπάρχουν επίσης και κάποια, ας το πούμε, τα home computing video games. Μια πολύ δυνατή συλλογή, η οποία έχει και 6 παιχνίδια reimagined. Είναι δηλαδή κάποια παιχνίδια τα οποία τα σκεφτήκανε τώρα σε 3D περιβάλλον, βασισμένα σε εκείνο το retro το στυλ, το πώς τα σκεφτόντουσαν αν θα είχαν βγει σήμερα. Όλα αυτά υπάρχουν λοιπόν μέσα σε αυτό το compilation, είναι χωρισμένο σε πάρα πολύ ωραία και όμορφα parts. Πριν περάσουμε στο κομμάτι αυτό να δούμε τι περιέχει μέσα αυτή η πολύ δυνατή συλλογή, να πω ότι ο τίτλος αυτός είναι μια ευγενική χορηγία από το πολύ δυνατό κατάστημα, το Gaming Galaxy, όπου τις προάλλες που πήγα και για να αγοράσω τον God of War, το Ragnarok, συγκεκριμένα το αγόρασε η γυναίκα μου για δώρο γενεθλίων, τα παιδιά εκεί είπαν ότι είσαι αυτός που πρέπει να το δείξει σχετικά με ρετρό, γιατί πρόκειται για ένα ρετρό απίστευτο compilation, και έτσι λοιπόν ο Αντώνης και ο Ηλίας μου το κάναν δώρο, και εγώ με τη χαρά μου και με την σειρά μου δεν γινόταν να μην το παρουσιάσω στους φίλους του καναλιού. Έτσι λοιπόν Atari 50 χρόνια εορτασμός από την κυκλοφορία της σε μια πάρα πολύ ωραία ιδιαίτερη συλλογή. Έχει κυκλοφορήσει και για PS5, έχει κυκλοφορήσει για Xbox One και φυσικά και για Nintendo Switch, και συγκεκριμένα στο Gaming Galaxy υπήρχε και μια έκδοση με ένα χρυσό steelbook, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο για όσους δηλαδή δεν έχουν PS4 κτλ. Έτσι λοιπόν, μην ξεχάσετε, όσοι δείτε αυτό το βίντεο και σας ενδιαφέρει και σας αρέσει αυτό που θα δείτε, μην ξεχάσετε να μπείτε στο Gaming Galaxy και να το δείτε και να κάνετε το δικό σας pre-order. Πάμε λοιπόν τώρα, χωρίς να μακρηγορούμε, να δούμε πώς είναι μέσα αυτή η όμορφη συλλογή. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα φιλαράκια που έχουμε μπει στο μενού του παιχνιδιού αυτού, εντάξει. Καταλαβαίνουμε εξ αρχής ότι μιλάμε για μια πολύ όμορφα σχεδιασμένη εφαρμογή με πολύ ιδιαίτερα μενούς. Όπως είπα και πριν, πρόκειται για πρακτικά ένα virtual museum tour. Τέτοια δουλειά, ας πούμε, σε άλλα collections σίγουρα δεν έχω ξαναδεί, και μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Θα μου πείτε, από την άλλη, 50 χρόνια της Atari ήταν αυτά. Έπρεπε να γίνει κάποια όμορφη δουλειά η οποία θα θυμίσει στους παλιούς και θα μάθει στους νεότερους. Έτσι λοιπόν, το μενού εδώ του 50 Anniversary Collection ανταποκρίνεται σε 4 tabs, ας το πούμε έτσι. Το Arcade Origins, Birth of the Console, Highs and Lows, The Dawn of PCs, 90s and Beyond. Κοιτάξτε τι ωραία περιστροφικά, ας πούμε, μενού έχουν κάνει στο Atari το Jaguar, τα Zoom αυτά τα ιδιαίτερα, το Atari Lynx τώρα λογικά θα περάσει, αν θυμάμαι καλά, ναι. Πολύ όμορφο presentation, όπως συμβαίνει και αντίστοιχα και εδώ, βλέποντας τα γνωστά πρώτα home micros, computers κτλ. Της Atari. Αντίστοιχα βλέπουμε και εδώ διάφορες όμορφες εικόνες. Και όπως βλέπετε δίπλα λοιπόν σε κάθε επεξήγηση κάθε κεφαλαίου, βλέπετε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό. 4%, 13%, 10%, 10% και 43% είναι όσο έχω κάτσει και έχω ασχοληθεί τις περασμένες δύο μέρες πριν σας παρουσιάσω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο εδώ. Καταρχήν υπάρχουν και τα options, τα οποία είναι πολύ βασικά, αλλά υπάρχουν περισσότερες επιλογές σε κάθε παιχνίδι.
Υπάρχει επιλογή να δούμε και το Gaming Library σχετικά με χρονολογία, το οποίο προχωράει όσο περνάνε τα χρόνια, αλλά προτιμώ να το δούμε μέσα από τα κεφάλαια αυτής της πολύμορφης συλλογής. Πάμε λοιπόν Arcade Origins. Και ξεκινάμε λοιπόν εδώ το Pong πρακτικά. Βλέπουμε ότι σε κάθε μενού πρακτικά υπάρχει ένα timeline. Το timeline αυτό μπορεί να πάει σε πιο κάτω σημεία. Βλέποντας ας πούμε αυτό εδώ. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά βίντεο. Όπως επίσης υπάρχουν και διάφορες έτσι, διάφορα leaflets, διάφορες κάρτες, θα δούμε μετά και παρουσιάσεις από περιοδικά, από τον τύπο κτλ. Με πάντα περιγραφές στα πλάγια. Ας πούμε εδώ, ας σας δείξω έτσι την πρώτη κίνηση. Όπως βλέπετε στα βίντεο έχουν πάρει συνεντεύξεις από πολύ σημαντικούς ανθρώπους εκείνης εποχής που συνέβαλαν στη δημιουργία των πρώτων arcades, της πρώτης κονσόλας της Atari και φυσικά στην εξέλιξη και στον πραγματισμό διάσημων τίτλων που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την ίδρυση της Atari. Rare footage εδώ. Και εδώ βλέπουμε το Pong, παιδιά, το οποίο πρακτικά, όπως μας γράφει εδώ, δεν ήταν το πρώτο arcade, ήταν όμως το πρώτο επιτυχημένο. Συγκεκριμένα είχα την τύχη να παίξω με ακριβώς αυτό το ίδιο που βλέπετε εδώ, το Pong, στο Computer Spiele Museum, στο Βερολίνο, το οποίο ήταν και το πρώτο γύρισμα που έκανα στο εξωτερικό. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να πάτε σχεδόν στην αρχή του καναλιού και να δείτε που πήγα σε αυτό το ιδιαίτερο μουσείο με πολύ φοβερά και όμορφα εκθέματα, όπου εκεί παίζω και Pong μαζί με μια ξαδέρφη μου. Εδώ λοιπόν έχουμε επιλογές, μπορούμε να κάνουμε έτσι pan image κτλ, να βγάλουμε τους υπότιτλους, hide controls και φυσικά μπορούμε και να παίξουμε. Το play υπάρχει όπου είναι διαθέσιμο σε κάθε παιχνίδι, βλέπουμε την επιλογή play, το οποίο ας πούμε να δούμε για όσους δεν γνωρίζουν το Pong. Το Pong, παιδιά, λοιπόν βασιζόταν σε ένα αναλογικό σύστημα και όχι ψηφιακό 100%. Και πρακτικά ήταν το πρώτο arcade που τα άσπασε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι ελέγχεις ουσιαστικά και τους δύο παίκτες τώρα στην προκειμένη. Πάμε. Όπου, άμα ήμουν τερματοφύλακας, θα είχα φάει πολλά γκολ, Καλά πάμε. Εντάξει, κλασικά είμαι πάρα πολύ κοντά και δεν βλέπω. Ναι, πάμε. 2-4, πω, θα κάνω ματσάρα μόνος μου, ντέρμπι κάνω. Επιτέλους, συγχρονιστήκαμε. Τώρα κοιμηθούμε λίγο εδώ. Next one. Όσο προχωράνε τα χρόνια βλέπουμε διάφορα έτσι άλλα ενδιαφέροντα βίντεο, βλέπουμε έτσι εκείνης της εποχής διαφημιστικές αφίσες που προφανώς ήταν στα μαγαζιά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα να κάτσετε να τα διαβάσετε. Όπως είπαμε και στην αρχή του intro, εδώ είναι και ένα από τα παιχνίδια, τα Reimagined Series, τα οποία φτιαχτήκαν πρακτικά για τα 50 χρόνια της επετείου της Atari. Εδώ ουσιαστικά είναι ένα 3D παιχνίδι, βασισμένο σε εκείνο το παιχνιδάκι, το Tank, και εμένα προσωπικά μου θυμίζει περισσότερο το Battle City. Δεν θα το βάλω να το δούμε τώρα, θα το προσπεράσουμε. Εδώ βλέπουμε, ουσιαστικά μας λέει ότι παρότι το Magnavox Odyssey ήταν η πρώτη κονσόλα που βγήκε πρακτικά για τα σπίτια μας πίσω στο 1972, το μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά έγινε πιο μεγάλη επιτυχία ήταν το home porting του Pong, το οποίο το βλέπετε ακριβώς εδώ. Όμορφο για εκείνη την εποχή, έμπαινε απλά στη τηλεόραση
και παίζατε αυτό που είδατε πριν. Ναι, κλάμα. Pinball. Τα pinballs όσους θυμάστε, τα μηχανικά pinballs, τα οποία τους ήρθε και η ιδέα να το περάσουμε σε digital. Στην αρχή ήταν σε μηχανική μορφή και μετά σαφώς έγινε σε ψηφιακή μορφή μέσω video game. Εδώ βλέπουμε ότι περνάνε τα χρόνια και συνεχίζουν και βγαίνουν, αναβαθμίζονται παιχνίδια. Εδώ είναι το Breakout, ένα άλλο παιχνίδι reimagined από την Digital Eclipse. Αυτά δεν θα τα βάλω, καλό είναι να μην τα δείξουμε όλα, γιατί μετά δεν θα έχετε να δείτε και τίποτα εσείς. Συνεχίζουμε να βλέπουμε κάποιες άλλες ιστορίες εδώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Δείχνει ουσιαστικά ότι είχε φτιάξει ένα equalizer, visualizer, πείτε όπως θέλετε, το οποίο μπορούσε να συνδεθεί στη τηλεόραση και θύμιζε τα γραφικά του VCS κτλ. Και έδειχνε ουσιαστικά το βάση της μουσικής, τις συχνότητες, τα γνωστά equalizer. Βλέπουμε ότι γράφει Atari. Εδώ βλέπουμε μετά κι άλλη περαιτέρω εξέλιξη των arcades. Asteroids, πολύ γνωστό παιχνίδι το Asteroids, 1979. Όσοι δεν το θυμάστε, ας το βάλουμε. Να δείτε πόσο απλά παιδιά ήταν κάποτε τα video games. 1979. Πάμε. Απλά είσαι στατικός εδώ και προσπαθείς να μην σε πετύχει τίποτα. Οι βολές είναι συγκεκριμένες, δεν βγαίνουν έτσι όπως θα θέλαμε, σε φάση full auto. Έχει ένα burst τριών βολών περίπου. Οπ, λίγο πριν περάσουμε το level. Περνάς το level ακούγοντας ότι ο χρόνος αρχίζει και το tempo αλλάζει. Τώρα μπορεί να σας φαίνεται πραγματικά στους νεότερους κάτι πολύ αστείο. Εδώ θα πάμε περισσότερους χρόνους να το βγάλουμε. Όμως παιδιά, το 1979 σίγουρα ήταν κάτι εθιστικό. Και εθιστικό γιατί? Για να πετύχεις ένα μεγαλύτερο σκορ και να το πας όσο μπορούσες παραπέρα. Άλλες εποχές και θαρώ νοσταλγικές και όμορφες για τη δικιά τους εποχή. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Στο μενού επίσης μπορούμε να δούμε κάποιες διαφορές. Stretch την οθόνη κτλ. Original, Borders κτλ. Μαζί με τις κάποιες ωραίες επιλογές. Missile Command, άλλο πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι. Asteroids Deluxe, Warlords, Centipede. Το Centipede, ένα άλλο πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι. Maze Invaders, Space Duel, Gravitar, Millipede, η εξέλιξη του Centipede, Liberator, Quantum. Βλέπετε ότι προχωράνε τα χρόνια, έχουμε φτάσει στο 1982. Και μαζί με αυτά βλέπουμε και πιο πολλά γραφικά στην οθόνη. Και ουσιαστικά το τέλος της πρώτης εξέλιξης των arcades φέρνει και την πρώτη κονσόλα που μπήκε στα σαλόνια μας. Πάμε να το δούμε. Atari VCS λοιπόν. Τα αρχικά του VCS σημαίνουν το Video Computer System, για όσοι το ξέρουν. Κοιτάξτε το promo. Το πρώτο ουσιαστικά VCS βγήκε το 77. Το Woody που λέμε περισσότεροι, με αυτή την ξύλινη επένδυση, το οποίο ήταν μια κίνηση για να ταιριάζει με τα ξύλινα έπιπλα που τότε κατά κόρον υπήρχαν στα σαλόνια και σαφώς και με τις ξύλινες τηλεοράσεις. Οι τηλεοράσεις τότε, παιδιά, ήταν οι περισσότερες ξύλινες, δεν ήταν γύρω από πλαστικό και τα λοιπά τύπου ABS που βλέπαμε μετά στις τύπου Sony και τα λοιπά τέλη 80's, αρχές 90's, ήταν σε ξύλινα
ή και αλουμινένια κουβούκλια. Πολύ βαριές κατασκευές. Έχω προλάβει ξύλινη τηλεόραση στον παππού μου και η ίδια νοοτροπία υπήρχε για το design και στο Atari. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο βιντεάκι, αξίζει λίγο να το δούμε. On the simplest level, what the VCS, the Atari 2600, what that is, it's a combination of plastic and computer chips that enables you to play a video game, an interactive video game on your home television, which is something that never really happened before. If you're making an arcade game, it begins as a hardware project. You need something more in the hardware, just put it in the hardware and you can use it in your game. The Atari 2600, we didn't have that luxury. The game was already in Grandma's house. It was already hooked up to her TV. And all we could do is make a different cartridge, sell that to the person, he plugs it in. It was the thing that made video games a worldwide phenomenon. And all it is it's a box that enables you to play an interactive game on your TV. But on a cultural level, that's such a huge thing to do, because there were two things that achieved that changed the world, literally changed the world. One is it put computers in homes at a time where IBM only had about 10,000 PCs sold altogether. Atari had millions of units installed. Πολύ καλή ατάκα αυτή που είπε για την IBM, ότι δεν είχε πουλήσει μερικές χιλιάδες κομπιούτερ στα σπίτια, ενώ το Atari, το VCS, είχε πουλήσει εκατομμύρια στην Αμερική και πρακτικά το θεωρούσαν ένα κομπιούτερ. Sitting on the couch watching TV. But video games turned people into zombies jumping up and down on the couch yelling at the TV. And that was a very different experience. And I think that was huge in terms of taking people from a passive state to an active state. And we're still learning the implications of that. Πολύ ωραία διήγηση. Παιδιά, το collection αυτό είναι γεμάτο τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά τα έχω πάρει και τα χαζεύω, ας πούμε, με τη σειρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πάντλ και το τένις, το αναλογικό, παιδιά. Και το πόγκ ουσιαστικά ήταν ένα τένις. Εδώ βλέπουμε συλλογή. RC Battle. Εδώ μπορείτε να ζουμάρετε, να δείτε το εικονικό κουτί εκείνης εποχής, ακριβώς τι έγραφε τότε. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Οι συσκευασίες με το artwork, iconic artwork τότε. Εδώ βλέπουμε διάφορα άλλα παιχνίδια. Κοιτάξτε μια ωραία διαφήμιση, Don't Watch TV Tonight, Play It. Πολύ καλό. Παραπάνω παιχνίδια. Να παίξουμε ένα Missile Command ή να παίξουμε ένα Steroids. Να παίξουμε ένα Missile Command. Να το δούνε γι' αυτό οι φίλοι. Artwork. Ωραίο. Για να το δούμε λίγο, παιδί. Και αυτό. Πω, είναι πολλά τα χρόνια πίσω το έβεζα αυτό. Ουσιαστικά εδώ το concept είναι να σταματήσεις με αντιπυραυλικά συστήματα τους πυράβλους που έρχονται για να πλέξουν την πόλη σου. Οι βολές δεν είναι ατελείωτες και όσο περνάνε τα levels, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύουν. Ουσιαστικά κάποια μοτίβα μπορείς να τα μάθεις ώστε με ένα σπάρο να πάρεις δύο τριγώνια, αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο αυτό. Τα κατάφερα. Δεν θα προχωρήσουμε άλλο. Καταλάβατε ποια ήταν η λογική σε αυτό το παιχνίδι. Και
Και άλλο παιχνίδι, Asteroids, Atari Domination. Εδώ βλέπουμε ότι το 81 Atari έλεγχε το 80% του home video game market. Και άλλα παιχνιδάκια. Και εδώ βλέπουμε αυτή τη γνωστή εικόνα για όσους ασχολούνται έτσι με ρετρό ιστορία. Αυτή είναι η ανασκαφή που έγινε το 2015 νομίζω στο Μεξικό, όταν η Atari αναγκάστηκε να θάψει μετά από αυτό το video game crash που άρχισε να δημιουργείται στην αρχή του 80, να θάψει διάφορα παιχνίδια που δεν βολιόντουσαν όπως το IT κτλ. Θα τα δούμε όμως τώρα. Πάμε στο επόμενο chapter, στα καλά της και στα κακά της. Εδώ βλέπουμε λοιπόν για το 80, βλέπουμε ένα redesign ουσιαστικά του 2600, το οποίο είναι κατάμαυρο και οι περισσότεροι το λένε Darth Vader, γιατί θυμίζει λίγο. Το ξύλινο μοτίβο έχει φύγει. Εδώ βλέπουμε το Mattel Intellivision, το οποίο ήταν έτσι σαν αντίπαλος, ας το πούμε, της Atari. Εδώ βλέπουμε ωραία πράγματα, πραγματικά τώρα δεν έχει και νόημα να τα αφήσω να τα δείτε κιόλα, σχεδόν, γιατί χαλάω και τη μαγεία. Πάμε στο Atari 5200, βλέπουμε τις αλλαγές που έφερε, το πολύ διαφορετικό controller από το κλασικό joystick, το trackball. Εδώ βλέπουμε τον σχεδιαστή του, ο οποίος λέει ότι ήταν μια τραγωδία, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα. Εδώ βλέπουμε άλλα παιχνίδια. Πάμε να δούμε λίγο το Missile Command πώς δουλεύει σε αυτό το μεταγενέστερο μηχάνημα, το οποίο πρακτικά έχει καλύτερο hardware, για να δούμε. Ναι, πολλές διαφορές βλέπω. Λοιπόν, ίσως έχει περισσότερα, μπορεί να ελέγξει η RAM περισσότερα sprites, βλέπω καλύτερη απόκριση και πιο γρήγορη ταχύτητα στα, ας το πούμε, στα αναλογικά controls. Ίσως υπάρχουν είναι και περισσότερα κανάλια ήχου. Είναι αλήθεια, οπ, το σώσαμε. Όχι, χάσαμε ένα κτίριο. Μάλιστα. Όχι και πολύ μεγάλη διαφορά για να πάρεις μια next gen κονσόλα της Atari. Λοιπόν, πάλι Centipad, άλλα παιχνιδάκια. Εδώ βλέπουμε το Crash που λέμε, το video game Crash. Πολύ ιδιαίτερο βίντεο, δεν σας το βάζω να το δείτε. Εδώ μόνο είναι η εικόνα που αργότερα έγινε η εξκαφή το 2014 και άρχισαν να βρίσκουν παιχνίδια θαμμένα, τα οποία τα βλέπετε εδώ, μπορούμε και να ζουμάρουμε. Το Atari, παιδιά, το θρυλικό Atari. Η ποιότητα εντωμεταξύ της συμπίεσης για το παιχνίδι είναι απίστευτη. Γενικά βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα τα πάντα. Και άλλα παιχνιδάκια, το Saboteur που ήταν πάρα πολύ γνωστό. Meet the new boss. Atari 7800. Το θυμάμαι, παιδιά, στο Mickey Mouse αυτό, όταν το παρουσίαζε η ελληνική αντιπροσωπεία της Ατάρης, η Alpha Systems. Θα τη θυμάστε λίγο πιο παγή σε διαφημίσεις, είτε στο Mickey Mouse, είτε στο Pixel κτλ. 2600 Junior, τι να πεις για αυτό το μηχάνημα, όπως σας είπα και στην αρχή, η πρώτη μου κονσόλα ήταν ο κλόνος του Atari 2600 Junior, αυτό το κομψό, sleek, αεροδυναμικό design. Πολλές όμορφες αναμνήσεις, όπως είπα και πριν, στο intro του επεισοδίου. Κάποια στιγμή, έτσι, αν μου τη βαρέσει, θέλω να πάρω και ένα κλειστό, με κουτί δηλαδή, 2600 Junior. Εδώ βλέπουμε την συνέχεια της ανάκαμψης της Atari μετά το Video Games Crash. Παιχνιδάκια για 7800. Και συνεχίζουμε σε μια
μεγάλη αλλαγή σε ένα νέο τομέα στο οποίο η Atari θέλησε να ενεπλακεί με επιτυχία, The Computer Generation. Κοιτάξτε εικόνες, παιδιά. Computers at home. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο computer μπαμπλα υπολογιστή της Atari. Βλέπουμε τις διαφημίσεις, τα leaflets. Το πιο χαρακτηριστικό από όλα που διάβασα ήταν ότι δεν είχε τα πλήκτρα, δεν ήταν δηλαδή κανονικά τα οποία τα πάταγες και είχαν το rebound, ήταν μεμβράνης, το οποίο αυτό δημιουργούσε έτσι ένα frustration, να το πούμε, στους χρήστες. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο αυτό εδώ. Είναι διαφημιστικό της εποχής στην Αμερική. Shopped around. It's a lot of computing capability for such a low price. Use it a lot? Sure. Life's not all fun and games. There's homework. I even program. Atari has lots of software. Not all the others do. And of course, only Atari has games like Centipede. Well, we executives have to unwind. Atari Home Computers. Only Atari puts so much in it for you. Μάλιστα. Atari 800. The first gaming PC, παιχνίδια για εκείνη την εποχή. Αυτό το έχω ακούσει από τον κύριο Λεκόπουλο που το είχαμε μιλήσει, τον κύριο Αντώνη Λεκόπουλο που έγραφε στο Pixel και αργότερα στην Τότσο Ελλάς. Έχουμε μιλήσει από κοντά για αυτό το συγκεκριμένο, το ακουστικό modem. Άλλη διαφήμιση, τη δείτε εσείς, εδώ πάρε το παιχνίδι, άλλο βίντεο. Παιχνιδάκια, Atari 1200. Βλέπουμε το Excel πλέον, 600 και 800. Τα χρόνια περνάνε, a new era. Και εδώ ήταν κάτι το οποίο σίγουρα ήταν από τα μηχανήματα με τα οποία ξεκίνησε πολλοί κόσμοι να ασχολείται μέσω αυτού και να αρχίζει να γράφει τα δικά του προγράμματα στο περιοδικό Pixel, Atari ST. Εντάξει, θρυλικά μηχανήματα, παιδιά. Η Atari, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα των νεαρών gamers που νομίζουν ότι έβγαλε μόνο κονσόλες πρακτικά, αυτές που έβγαλε και που αποτύχανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπήρξε και από πίσω και το home computing κομμάτι, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, παρότι που είχε διάφορους αντιπάλους όπως την Amstrad κτλ, την Commodore, Spectrums, Atari 6GS, τα έχω δει στην πολύ δυνατή συλλογή του Φώτη Μαυράκη από το Retro Computer GR που έχουμε κάνει βίντεο, παιδιά. Έχουμε κάνει ένα απίστευτο βίντεο πριν κάποια χρόνια στο ιδιωτικό μουσείο του Φώτη Μαυράκη και φυσικά πολλά από αυτά τα έχετε δει και στο ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής που έχω κάνει πριν δύο καλοκαίρια άλλη μια όμορφη παρουσίαση εκεί του κύριου Γιώργου Τσεκούρα, ο οποίος έχει κάνει ένα απίστευτο μουσείο το οποίο μπορείτε να πάτε κανονικά με εισιτήριο, να πληρώσετε, να μπείτε και να θαυμάσετε όλα αυτά τα περισσότερα πράγματα που υπάρχουν εδώ, ας πούμε, σε αυτό το compilation, συν κονσόλες και όλα τα κομπιτεροειδή, υπάρχουν σε ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο, Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής. Όσοι το γνωρίζετε, ψάξτε το, αξίζει με χίλια να πάτε και να το δείτε. Atari Falcon, όμορφο. Και εδώ βλέπουμε το Jaguar στη σκιά, έτοιμο να επιτεθεί και να μας ματώσει. Για πάμε λοιπόν και στο τελευταίο κομμάτι αυτής της όμορφης συλλογής. Το πολύ γνωστό commercial, το Do The Math. Λοιπόν, Back To The Roots. Atari Lynx, μεγάλο κομμάτι, το Lynx, έχω γράψει ένα πολύ πλήρες και δυνατό αφιέρωμα για αυτό στο τέφος του περιοδικού Grid που είχα αναλάβει με μεγάλη τιμή την Retro Steel. Είχα κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο λοιπόν αφιέρωμα για το Atari Lynx. Όσοι θέλετε μπορείτε να ψάξετε το περιοδικό και να ανατρέξετε για να το δείτε. Το Lynx βγήκε σχεδόν μαζί με το Game Boy το 1989.
Ήταν πολύ πιο δυνατό, ήταν πολύ πιο πρωτοποριακό. Ήταν γενικά το μηχάνημα που έκανε dominate όλα τα handheld εκείνης εποχής και τα μεταγενέστερα, εκτός πρακτικά του Nomad, το οποίο βγήκε το 1995. Πολύ πιο δυνατό και από το Game Gear και από τα Ouattara, τα επόμενα τα handhelds που είχαν βγει εκεί μαζί με το Game Boy, που ήταν πολύ πιο υποδιέστερα. Το Lynx ήταν ένα φοβερό handheld που έβγαλε δύο εκδόσεις. Και παρόλα αυτά δεν πήγε καλά, γιατί δεν είχε μια δυνατή, ας το πούμε, υποστήριξη τίτλων. Το hardware του ήταν απίστευτο. Και εδώ βλέπουμε το δεύτερο μοντέλο, το 91, το redesign μοντέλο, πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά όμορφο, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Atari, το Lynx. Θυμάμαι σαν χτες να παίζω σε κατασκήνωση δευτερά γυμνασίου στον Άγιο Αντρέα, Batman Returns στο Lynx, ήταν απίστευτη εμπειρία όταν εγώ έπαιζα από τον Batman το απλό του 89 στο ασπρόμαυρο από το Game Boy μου. Κοιτάξτε εδώ, leaflet εποχής, πολύ όμορφο. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνιδάκι για Lynx. Ας βάλουμε και λίγο links, έτσι για πλάκα. Ή όχι, να βάλουμε κανένα καλύτερο και να δω αν θα βρω κάποιο άλλο. Όχι, δεν θα βρω άλλο. Ας βάλουμε αυτό. Να δείτε στο περίπου. Βέβαια, δεν αντικατοπτρίζει τελείως τα παιχνίδια του Link, γιατί έχουν βγει και κάποια πάρα πολύ δυνατά. Κοιτάξτε τι ωραίο εδώ layout. Ουσιαστικά εδώ πρέπει να αποφύγουμε ότι κινείται, είναι κάτι σαν ένα afterburner, ας το πούμε έτσι, ταπεινό afterburner κάπως. Πρέπει να αποφεύγεις και εδώ. Φάγαμε τη ροκέτα στη μάπα. Η εξομοίωση είναι γενικά πάρα πολύ καλή και το είδα και στο Jaguar τα παιχνίδια. Η M2 έχει κάνει πραγματικά θαύματα, όπως είχε μια πάρα πολύ smooth εμπειρία στο Mega Drive Mini 2 που σας παρουσίασα πρόσφατα. Λοιπόν, φεύγουμε. Εδώ βλέπουμε κι άλλο price drop του Lynx. Από $150 κυκλοφόρησε το πρώτο, το δεύτερο το redesign στα 100 και μετά στα 80. Και υπάρχουν και κάποια πολύ ωραία χαρακτηριστικά εδώ που μου αρέσουν. Ας τα δούμε λίγο, παιδιά. Δυστυχώς με στεναχωρεί το ότι έχει 50 παιχνίδια. Πόσο είχε τότε το Game Boy, ρε παιδιά. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του. Και εδώ είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν μπορώ να κάνω δυστυχώς πιο πολύ zoom, θα σας τα πω εγώ. 16-bit graphics engine, το Lynx ναι, το Game Gear και το Game Boy όχι. Hardware scaling, το Lynx ναι, οι άλλοι όχι. Μπορούσαν να το παίξουν αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Φυσικά αυτό γινόταν στο Lynx, για όσους δεν το γνωρίζουν. Στο Game Boy και στο Game Gear όχι. Backlight φωτισμός με επιλογή on-off, φυσικά στο Lynx ναι, στους άλλους όχι. Recessed screen, στους άλλους φυσικά όχι. Rubber hand grips, δηλαδή να μπορούμε να το πιάνουμε και να έχει αυτή την ωραία αίσθηση από το λάστιχο πίσω, που πραγματικά αυτό το θυμάμαι σαν χτες το πόσο ωραίο feeling είχε. Οι άλλοι δεν το έχουν. Multiplayer μέχρι 8 παίχτες, πάλι οι άλλοι δεν το έχουν. Screen size ή μεγαλύτερη, το Game Boy κοιτάξτε πόσο μικρή είναι. Color display, ναι, το Game Gear σαφώς, το Game Boy όχι, και η τιμή του στα $80, $100 το Game Gear και $60 το Game Boy. Πολύ ωραίο αυτό. Γενικά είναι, έχει την πλάκα του. Εδώ μια άλλη διαφήμιση. Push your mind to the edge with the power of Atari Lynx. Ωραίο. 1993 λοιπόν, έκανε το launch στο Jaguar. Έχω μιλήσει για το Jaguar σε ένα επεισόδιο με τις αναμνήσεις μου, όσοι δεν το έχετε δει, και αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε στο κανάλι μου. Είχα πολλές έντονες αναμνήσεις με το Jaguar μικρός και τις έχω μοιραστεί.
Επίσης έχω κάνει και δύο retro review με δύο παιχνίδια που με είχαν στιγματίσει έφηβος με το Jaguar, το Kasumi Ninja και το Wolfenstein 3D, μπορείτε να τα αναζητήσετε και αυτά. Και φυσικά και πρόσφατα έκανα και την πρώτη ελληνική παρουσίαση του Atari Jaguar CD. Όσοι δεν το έχετε δει, πραγματικά παιδιά, μπείτε, αξίζει να δείτε αυτό το θρυλικό παύλα ταπεινωτικό αντών για το Jaguar. Εδώ μια πολύ όμορφη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω πει και παλιότερα ότι το Jaguar ουσιαστικά δεν θέλανε πρακτικά με τη μία να πάνε στην 64-bit αγορά, καθώς ήταν το πρώτο ονομαστικά 64-bit μηχάνημα, θέλανε να πάνε σε ένα 32-bit το οποίο ονομαζόταν Panther. Είχε πιάσει όλα τα λιωροειδή, Lynx, ο Lingas στο φορητό, Panther το 32-bit και το Jaguar στο 64-bit design. Δυστυχώς το Panther σκεφτήκαν ότι δεν υπήρχε λόγος να βγει, αφού παράλληλα τσεκάραν την τεχνολογία για κάτι τέτοιο, οπότε ακυρώθηκε και το project και μας ήρθε το Jaguar το 1993. Εδώ βλέπουμε τον Tom και τον Jerry πρακτικά, οι δύο λοιπόν επεξεργαστές που είχε, δεν ήταν με μια 64-bit αυτόνομη CPU μονάδα RISC, είχε δύο 32-bit. Εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο debate, το οποίο λέει ότι δεν ήταν ούτε καν 32-bit, ήταν 16-bit. Θα συμφωνήσω, σε κάποια παιχνίδια φαίνεται και χειρότερα από 16-bit, παιδιά. Υπάρχουν κάποια άλλα που δείχνουν τις πραγματικές δυνατότητες του Jaguar, αλλά δυστυχώς τα παιχνίδια ήταν κακογραμμένα. Εδώ βλέπουμε ένα πρόμο εκείνης εποχής, το Lynx πάνω-πάνω, Καλιφόρνια, βλέπουμε εκεί την πινακίδα, ξύλινη οθόνη, ο πιτσιρικάς με καπέλο Atari στο αναπαυτικό του πάπλωμα, skateboard από πίσω, φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει skateboard αφού είναι στην Καλιφόρνια, και ένα Jaguar με ένα Cybermorph. Και φυσικά και ένα ωραίο μοντέλο εκεί με το μπικινάκι του στα αριστερά. Cybermorph. Εδώ βλέπουμε τα overlays. Το αφήσω για το τέλος αυτό. Ή να το βάλω τώρα. Όχι, θα το βάλω τώρα. Το Cybermorph ήταν bundled με την κονσόλα στο release. Ήταν σαφώς και όταν εγώ αγόρασα το Jaguar με τα κουπόνια από το Έθνος τα Χριστούγεννα του 97, ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα. Βέβαια, εγώ τότε περίμενα να παίξω το Alien vs Predator που διάβαζα στο Almanaco. Δυστυχώς δεν το είχα βρει ποτέ και αρκέστηκα στα επόμενα άλλα τρία παιχνίδια που αγόρασα και πολύ ακριβά, παρακαλώ, εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, αφού είχα το Cybermorph, έπρεπε να το παίξω. Δεν γίνονταν να έχω δώσει λεφτά και να μην έχω παίξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω να παίξω, παιδιά, Cybermorph από το 1998. Πιστεύω ότι αξίζει ένα troll retro review το Cybermorph. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε τώρα εδώ σε ένα πολύ καλό emulation για να καταλάβετε πως αυτομαστιγωνόμασταν όσοι παίζαμε Cybermorph. Χθες που το δοκίμασα πήρα και ένα πολύ ωραίο achievement, το οποίο αυστηρά για τους μύστες το achievement λέγεται Where do you learn to fly? Πάμε λοιπόν στο πλανήτη Zool. Στο Jaguar CD να πούμε ότι έχει βγει και η έκδοση το Battle Morph, το οποίο είναι το αναβαθμισμένο Cybermorph για τα Jaguar CD με καλύτερα graphics και με μεγαλύτερη χωρητικότητα για το gameplay. Αυτό που πρέπει να κάνεις πρακτικά στο Cybermorph είναι στον πλανήτη αυτόν εδώ να μπορείς να μαζέψεις κάποια pods. Λοιπόν, το Cybermorph μπορεί να κάνει μια φάση τύπου Transformer, να αλλάζει το, να κάνει ένα shape shifting ανάλογα με τα γκάζια του. Λοιπόν, είναι δύσκολο να το φρενάρεις, πω από τα portals, πάμε σε ένα portal. Οπ. Τέλεια. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ένα 3D για εκείνη την εποχή, το οποίο είναι πολυγονικό. Well done. Λοιπόν, ναι, αυτά παιδιά ήταν ό,τι χειρότερο στο παιχνίδι. Να τα πω τους. Τα σκουλίκια αυτά, τα worms, πραγματικά έτσι και σε λοκάραμε δύσκολα. Με μόνο με μεγάλη ταχύτητα και λιγμό σου φεύγεις. Βλέπουμε ότι δεν έχει την απαραίτητη μνήμη
για να υπάρξει το design στο βάθος, στο depth of view. Πάμε και πολύ γρήγορα τώρα. Βλέπουμε το radar. Αυτά εδώ θυμάμαι τα επτάμενα γενικά παίρνουν τα pods. Για να περάσεις το κάθε level πρέπει να μαζέψεις τα pods του πλανήτη. Αυτά είναι όπως είπαμε και πριν portals, το οποίο το χάσαμε. Για δωρεάν, παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει ένα pod. Πρέπει να περάσουμε από μέσα, παιδιά. Πρέπει να ευθυγραμμιστούμε. Χτυπήσαμε. Εν τω μεταξύ είπε only one more και γράφει από κάτω remaining two. όχι, εννοείται ότι χτυπάς κανονικά και στα βουνά. Έχει την επιλογή να δεις από άλλη προοπτική το Cybermorph, το όχημα. Ας φύγουμε λίγο από εδώ γιατί είναι λίγο πιο ζωικά πράγματα. Πατώντας τον αναλογικό, σε βάζει σε άλλες κάμερες. Εδώ μπήκαμε cockpit view, εδώ βλέπουμε right view. Αλλά επειδή είναι σαν να είναι πολύ δύσκολο, το βγάζουμε. Πω πω τώρα, παιδιά, τρώω απίστευτα flashbacks αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι και λίγο να παίρνει Cybermorph μετά από τόσα χρόνια. Όπως βλέπει, κάποιος δεν είναι για ευκολάκι. Θέλει αρκετό precision στο χειρισμό. Σε σπαμάρουν και τα διοπτικά από πίσω. Για να τα ευθυγραμμίσεις θέλει λίγο υπομονούλα. Η πηξίδα θεωρητικά σου δείχνει που υπάρχει πάντα το επόμενο pod. Μικρός που λέτε, εδώ όταν είναι μαύρη περιοχή είναι σαν να παίζει κάποιο corruption γενικά, από ό,τι θυμάμαι. Οπ, εδώ νομίζω κάτι θα γίνει. Το έχω τερματίσει, παιδιά, το Cybermorph μικρός. Όχι, πάνω που βρεθήκαμε στο Secret. Οπα. Ναι, τώρα έχει κολλήσει όπως βλέπετε εδώ, έτσι. Το βλέπετε ότι κόλλησε. Ξεκόλλησαμε. Κοίτα εδώ, πόσο δύσκολο είναι να τα πάρεις. Και αφού μαζεύουμε όλα τα pods, πρέπει να την κάνουμε. Σε αυτό το πόρταλ. Wow! Πολλά τα χρόνια. Πολλά τα χρόνια. Η εμπειρία απίστευτη, ασύλληπτη εμπειρία. Το Cybermorph. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το κοροϊδεύουν πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ, όταν τελειώνει ο πλανήτης, φεύγει από το campaign, ας πούμε, scene. Το Cybermorph έχει περάσει το Pantheon ενός troll game, το οποίο όμως είχε να επιδείξει 3D polygons για εκείνη την εποχή, όπως είδατε. Οπότε, απ' τη μία το γελάμε, απ' την άλλη, 1993 δεν υπήρχαν πολλά παιδιά τέτοια παιχνίδια με τέτοια απεικόνηση και με προπάντως καλό frame rate. Όπως είδατε, δεν χώλαινε και μην ξεχνάτε ότι είναι και cartridge όλο αυτό. Θέλω να πω εδώ προσωπικά, το Cybermorph μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια από τη δύναμη του Jaguar, όχι όλοι, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα, ασχέτως αν είναι ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Μένετε σε αυτό. Προχωράμε λοιπόν σε επόμενο game. Dinodudes. Για Lynx, volleyball. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο leaflet της εποχής. Το Checkered Flag είναι ένα, ας το πούμε, 3D racing παιχνίδι, polygon based. Το Raiden είναι ένα απίστευτο shooter 2D, το οποίο δεν το έχω, είναι ένα από τους τίτλους του Jaguar που θέλω να αποκτήσω.
Εδώ βλέπουμε και το τρολάρισμα του Jaguar που επιτίθεται για να... για να φάει, να τσακίσει τον Sonic και τον Mario. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο διαφημιστικό ότι το Game Pro έχει δώσει πολύ μεγάλη βαθμολογία στο review και βλέπουμε επίσης πάλι ένα ωραίο troll εδώ, troll marketing ας πούμε table, το οποίο το Lynx έχει 3,5 οθόνη, αλλά το Game Gear έχει 3,2 οθόνη. Το Lynx έχει πάνω από 4,000 χρώματα, αλλά το Game Boy έχει μόνο 2. Ου, τι σου είπε. Το Lynx έχει 16-bit μηχανή γραφικών κτλ, αλλά το Game Gear έχει 8-bit. Το Lynx έχει από πίσω, ας πούμε, καλούπι με λαστιχένιο grip για τα χέρια. Το Game Boy έχει πλαστικό. Ου, το Lynx μπορεί να παίξει μέχρι 8 παίχτες, αλλά το Game Boy επιτρέπει μέχρι 4. Το Lynx μπορεί να παίξει για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, αλλά το Game Boy και το Game Gear δεν μπορούνε. Σκουπίδι τους έκανε. Σκουπίδι. Λοιπόν, τώρα μετά από αυτό, μου φαίνεται ότι έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να κάνω ένα review για τα Lynx. Μου φαίνεται να το βάλω μπροστά. Εδώ βλέπουμε 1994, ήδη ένα χρόνο στην αγορά το Jaguar. Και βλέπουμε ένα ωραίο leaflet. Αυτό το έχω δει, είναι σε στυλ αφίσα, το έχω δει στο eBay να το πουλάνε. Γενικά μαζεύω Jaguar merchandising, σας έχω δείξει και κάποιους σπάνιους καταλόγους διαφημιστικούς ή κάποια βιβλία. Αυτό είναι ένα από αυτά που θα ήθελα και να το κάνω κάδρο, να σας πω την αλήθεια. Όμορφο. Και εδώ επίσης βλέπουμε ένα άλλο διαφημιστικό. A 4-page advertisement in the March 1994 issues of Gaming Magazine gave players a closer look into the upcoming game release schedule for Jaguar. Ας το ζουμάρουμε και αυτό λίγο, συγγνώμη. Α. Εντάξει, βλέπουμε κλασικά εδώ τα σκηνικά, το Raiden, το Trevor McFur. Tempest 2000, λοιπόν, Tempest 2000 ίσως από πολλούς το καλύτερο παιχνίδι του Atari Jaguar. Δεν έτυχε ποτέ να το πάρω, γιατί έτσι όπως το έβλεπα, θεωρούσα ότι τι είναι αυτό το πράγμα για να αγοράσω. Τότε υπήρχε, το έβλεπα στα μαγαζιά, δεν μου κινούσε καθόλου το ενδιαφέρον. Τώρα σαν όριμος συλλέκτης γνωρίζω ότι το μεγαλύτερο κοινό, ας πούμε, retro fans του Jaguar λένε και το αναγνωρίζουν ως τα καλύτερα παιχνίδια. Θέλω να το πάρω μόνο και μόνο γι' αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παίξει ποτέ και αυτή η συλλογή μου δίνει την ευκαιρία να το παίξω. Πάμε λοιπόν να το δούμε παρέα. Έτσι πολύ γρήγορα. Ένα ψυχεδελικό game που πιστεύω ότι κινείται σε trans ρυθμούς. Τι να παίξουμε τώρα, ας παίξουμε το Tempest 2000, το ομώνυμο. Ουσιαστικά, ναι, προσπαθείς να κάνεις αυτή τη δουλειά σαν να είσαι μέσα σε ένα καλλιδοσκόπιο και να σου έρχονται σκόνες και ζουζούνια, ξέρω, και πρέπει να τα πετύχεις. Φαίνεται πολύ απλοϊκό, μπορεί να καταντήσει εθιστικό για τα δεδομένα εκείνης εποχής. Τώρα ότι συνεχίζω και παίζω για 20 δευτερόλεπτα μου κινεί λίγο την περιέργεια. Οι μουσικές του είναι ωραίες. Κότσιου, με έπιασε. Χάσαμε μια ζωή. Οπότε είδατε πως είναι το Tempest, είδα και εγώ μαζί σας. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα αυτό που είπα πριν, να το πάρω έτσι απλά για τη συλλογή, καθώς λένε ότι είναι το πιο best selling, ξέρω εγώ, ας πούμε, παιχνίδι. Club Drive. Το Club Drive, λοιπόν, παιδιά, μαζί με το Virtual Racing του Mega Drive ήταν, όπως γράφει και εδώ, ναι βέβαια, ένα ιστορικό artifact of the early days of polygonal gaming, όπως βλέπετε. Δεν θα πάμε να παίξουμε, να δείτε και κάτι και εσείς να το πάρετε, μην σας σποιλάρω εγώ. Είναι polygon based, είναι γρήγορο, ξέρω,
Είναι μεγάλο, έχει αυτό το free roaming, έχει δηλαδή όγκο. Και σίγουρα είναι λοιπόν ένα κομμάτι της ιστορίας για τα πρώιμα 3D και τα polygons. Εδώ είναι αυτό το leaflet που και αυτό το έχω, που ανακοινώνει πτώση τιμής για το Jaguar. Και εδώ βλέπουμε 1995 την κυκλοφορία του Jaguar CD. Όπως προείπα, το έκανα πρόσφατα με το launch της νέας σεζόν. Έκανα την παρουσίασή του. Μπορείτε να το χαζέψετε. Αυτό είναι το ίδιο leaflet που σας λέω, που το έχω. Πολύ όμορφο. Μπορείτε να το δείτε και σε αυτό το επεισόδιο. Πολύ εντυπωσιακό leaflet. Εμένα μου άρεσε που το είδα έτσι μεταγενέστερα. Virtual Light Machine. Το σύστημα για να παίζει τη μουσική. Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο leaflet, το οποίο μας δείχνει και αυτό το πακέτο που έχει το δικό μου το Jaguar με τα bundled software, το demo του Mist, το Blue Lighting, το VidGrid και το soundtrack του Tempest. Jaguar. Εδώ βλέπουμε για το Lynx ένα ουσιαστικά βελτιωμένο Super Asteroids και Missile Command. Εδώ βλέπουμε μια πολύ αστεία έτσι διαφήμιση. Λοιπόν, λέει, μπορείς να δεις, λέει, τον ελέφαντα σε αυτή τη φωτογραφία. Και του λέει, αν ναι, προφανώς είσαι αρκετά έξυπνος για να καταλάβεις ότι πληρώνοντας $150 για ένα 64-bit Jaguar έχει πιο πολύ νόημα από το να πληρώσεις $300 για ένα 32-bit σύστημα. Όπως είναι δηλαδή το 3DO και το upcoming Saturn ή το Philips CDI. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Εδώ βλέπουμε το 95-bit Pro Controller, το εξάκουμπο και με δύο solder buttons από πάνω. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι. Και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο διαφημιστικό, το οποίο εμένα μου αρέσει αρκετά και δείχνει ένα θεματικό στήσιμο σε κάποια έκθεση με Jaguar. Βλέπουμε εδώ το Juggling, το Multitap, βλέπουμε Jaguar CD το πακέτο, βλέπουμε το Carry Case του Jaguar, το οποίο μου αρέσει και θέλω κάποια στιγμή να το βρω. Να, εδώ είναι το βιβλίο το οποίο έχω με το Strategy Guide. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ενδιαφέρον Jaguar Stand, παιδιά, που το έχω δει στην Αγγλία σε συλλέκτες, υπήρχαν στα μαγαζιά. Σας πω, αν ήμουν Αγγλία, σίγουρα θα το είχα κυνηγήσει αυτό το stand. Έχω μεγάλη αγάπη για το Jaguar, το γουστάρω το Jaguar. Ίσως είμαι από τους λίγους στην Ελλάδα που γουστάρω το Jaguar. Πολύ ωραίο, βλέπετε εδώ όλα τα παιχνίδια στημένα κτλ. Δεξιά-αριστερά, και άλλο stand δεξιά. Missile Command 3D για Jaguar. Ναι, οκ. Okay. Δεν θα το έπαιρνα για τη συλλογή μου. Είναι μια 3D εκδοχή εκείνης εποχής, βασισμένη πάνω στο παλιό ιστορικό κομμάτι, και εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπαμε και στο αλμανάκο, θυμάμαι, χάζευα με αυτό. Το παιδικό μυαλό έπαιρνε αυτές τις εικόνες και τις ανέλυε όπως ήθελε εκείνο, και έκανα όνειρα και εγώ λοιπόν κάποτε ότι αγοράζοντας το πανίσχυρο 64-bit Jaguar θα μπορούσα να αγοράσω και αυτό το virtual reality κράνος για να μπορώ να βυθιστώ στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας. Βέβαια η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική, όπως είδαμε και από το Virtual Boy, αλλά το κράνος δυστυχώς δεν βγήκε ποτέ σε ευρεία κυκλοφορία. Και όπως διαβάζετε και εδώ, λέει, βγήκαν μερικά λειτουργικά πρωτότυπα, τα οποία τώρα είναι στα χέρια των συλλεκτών. Απίστευτο. Atari Cards, Fight for Life, ένα ωραίο fighting από τους δημιουργούς του Virtual Fighter. Και εδώ βλέπουμε γιατί ουσιαστικά το Jaguar δεν θεωρείται 64-bit από τους ίδιους δημιουργούς. Και εδώ βλέπουμε το τέλος του Jaguar. Και βλέπουμε την μετέπειτα κονσόλα που βγήκε το 2021. Για όσους δεν ξέρετε την ιστορία λοιπόν, το 98 όντως η Hasbro αγόρασε την Atari, τα δικαιώματα της Atari, η οποία με τη σειρά της το 2000 τα έδωσε στην Infogrames, και η Infogrames μετά μετονομάστηκε σε Atari Incorporated και τώρα είναι γνωστή ως Atari SA. Το 2021 βγήκε το New Atari VCS, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι τύπου Raspberry και είχε βγει για την μόδα των Mini. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχω, και αν θυμάμαι καλά είχε βγει και για ένα περιορισμένο pre-order. Εδώ βλέπουμε και κάποια παιχνίδια σύγχρονες εκδοχές, το κοινό του Homebrew, η ιστορία της Atari και φυσικά τον Nolan Bushnell, ο οποίος ήταν ο συνειδητής της Atari και λέει τη δικιά του ιστορία.
Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, να πω ότι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μπορείτε να βρείτε στην μίνι σειρά του Netflix, το Insert Coin, που έχει ένα επεισόδιο σχεδόν αφιερωμένο στην Atari. Δείτε το, έχει πολύ ωραίες πληροφορίες, όπως επίσης και σε επόμενο επεισόδιο έχει πολύ δυνατά ντοκιμέντα και αναμνήσεις από την αγαπημένη μας Sega. Αυτό λοιπόν ήταν, παιδιά, το βίντεο. Νομίζω ότι το τράβηξα λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Ήθελα να γίνει μισάρο, ήθελα όμως να δείξω περισσότερα πράγματα. Μπορεί να σποιλάρισα κάποια, αλλά μέτρογε να σας τα δείξω, γιατί ίσως κάποιοι να μην μπείτε στο κόπο να αγοράσετε αυτό το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη, είτε μιλάμε για νοσταλγούς ρετρό και άτομα συμπλήν της ηλικίας μου, είτε ακόμα και για νεότερους gamers που θέλουν να έχουν αυτό έτσι, να μάθουν γενικά κάποια πράγματα σχετικά με την Atari, και όλα αυτά δεν θα τους... ας το πούμε, δεν θα μείνουν παραπονεμένοι με αυτή τη συλλογή. Είναι πάρα πολύ όμορφη, όπως είδατε, είναι πολύ ολοκληρωμένη και έχει μέσα και ιδιαίτερα παιχνίδια να παίξει. Το μιλήσιο είναι πάρα πολύ καλό κτλ. Οπότε, όσοι το γουστάρετε, μπορείτε να το αγοράσετε, να το δείτε κτλ. Όπως είπαμε, ήταν μια πολύ ευγενική παραχώρηση από το Gaming Galaxy. Έχουμε κάνει και φυσικά και επεισόδιο Store Tour πρόσφατα το καλοκαίρι, για όσοι το έχετε δει. Ένας πολύ δυνατός χώρος με video games, PC parts, PC gaming, collectibles, επιτραπέζια, books κτλ. You name it. Πολύ όμορφα πράγματα. Παιδιά, πραγματικά επισκεφή το Gaming Galaxy αξίζει. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε όλο αυτό το επεισόδιο που είδατε κτλ., μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα like. Το like είναι κάτι πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, είναι δωρεάν και μπορείτε να το κάνετε αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν το έχετε πάρει τυχόν, αν τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε από αυτό που είδατε, τι θα περιμένατε παραπάνω. Και φυσικά, αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι, ένα subscribe πάντα βοηθάει για να μεγαλώσουμε και να γίνουμε αυτή η παρέα πιο μεγάλη, πιο όμορφη και με πολύ πιο δυνατά και ιδιαίτερα επεισόδια που ακολουθούν το επόμενο διάστημα. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, Νίκος Constant Hunter, τα λέμε σύντομα με νέο ρετρό επεισόδιο.